Ο Δήμος Κορινθίων ξεκίνησε την πρώτη φάση της διαδικασίας αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. Σε 15 ημέρες θα περάσει τη δεύτερη φάση που αφορά μεγάλες πινακίδες που βρίσκονται μέσα στον οικιστικό ιστό. Έχουμε ξεκινήσει την πρώτη φάση της διαδικασίας αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. Ουσιαστικά κάνουμε πράξη μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επίτα από ένα χαρτί της Διοίκησης Τροχέας Κορίνθου, το οποίο έχει κατατεθεί και μηνυτήρια αναφορά προς τον Εισαγγελέα Πλημμυριωτικών. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση θα είναι μετά από περίπου 15 μέρες η αποξήλωση πινακίδων, οι οποίες ουσιαστικά βρίσκονται μέσα στον οικιστικό ιστό και είναι αυτές οι μεγάλες, οι φωτιζόμενες κλπ. Όλες θα φύγουν αυτές. Αυτές θα φύγουν μετά από 15 περίπου μέρες. Εάν δεν τις έχουν απομακρύνει μόνοι τους οι ιδιοκτήτες, θα τις απομακρύνει ο Δήμος και θα χρεώσει τη δαπανή. Η συζήτηση αυτή για να φύγουν αυτά και γίνει πριν πολλά χρόνια. Η συζήτηση αυτή είχε γίνει. Θα σας πω. Η συζήτηση αυτή είχε γίνει πριν από 2 περίπου χρόνια. Είχε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συσταθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή, στην οποία ήμουνα και μέλος. Η επιτροπή αυτή πήρε απόφαση και έφερε ένα θέμα προς εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε. Έκτοτε η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου μας έκανε μια αναλυτικότατη, αν θέλετε, καταγραφή των πινακίδων που υπάρχουν σε όλη την πόλη της Κορίνθου. Από εκεί και πέρα, μετά από αυτή την καταγραφή, εμείς ήμασταν σε θέση να μπορέσουμε να στείλουμε τα ειδοποιητήρια, τα οποία να δίνουν 15 περίπου μέρες, γιατί αυτές είναι και πινακίδες ακριβές, έτσι, να το σκεφτόμαστε και αυτό. Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να τις απομακρύνει μόνος του και σε άλλη περίπτωση θα τις απομακρύνουμε εμείς και θα του χρεώσουμε τη δαπανία. Η απόσταση, κάποιος που θέλει να βάλει μια διαφημιστική πινακίδα, να δείξει το κατάστημά του παράλληλα στον δρόμο. Πόσα μέτρα μακριά. Υπάρχουν, κοιτάξτε, όταν μιλάμε για επαρχιακή οδό, έχω την αίσθηση ότι η απόσταση πρέπει να είναι από τον άξονα του δρόμου μεγαλύτερη από 15 μέτρα. Δεν το θυμάμαι αυτό ακριβώς, μην πω και ψέματα, γιατί και ο άξονα του δρόμου, όσο μεγαλώνει ο δρόμος, αυτή η απόσταση, καταλαβαίνετε, έρχεται πιο κοντά. Είναι άλλοι αρμόδιοι για αυτό το θέμα, είναι η Τροχέα Κορίνθου, είναι γενικά οι υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης. Από εκεί και πέρα όμως, στο θέμα των πινακίδων που υπάρχουν σε πεζοδρόμια, που είναι παράνομα τοποθετημένες και εμποδίζουν τη διέλευση των πεζών, αυτό είναι σαφώς στην αρμοδιότητα του Δήμου να τις αποξηλώσει ώστε να τον συντομότερα.